Αγαπητοί σύντροφοι, συναγωνιστές και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε μάρτυρες κατάθεσης και συζήτησης ενός νομοσχεδίου που μας φέρνει πολλά χρόνια πίσω. Ένα νομοσχέδιο που περιέχει διατάξεις που καταφανώς αντιφάσκουν και σε αυτό ακόμα το αστικό σύνταγμα της χώρας και ειδικά στο άρθρο 11 αυτού, το οποίο σύνταγμα είχε εισηγηθεί και ψηφίσει από τον καιρό της μεταπολίτευσης αρχές του 1975 η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε ασφαλώς να εμπιστευθούμε στο παραμικρό την κυβερνητική αιτιολογία ότι δήθεν το νομοσχέδιο βάζει τάξη στην ταλαιπωρία του λαού εξαιτίας ολιγάριθμων διαδηλωτών, όταν οι ρυθμίσεις του καταφανώς στοχεύουν να φημώσουν κάθε φωνή προοδευτική και κάθε κοινωνική εκδήλωση, αν είναι δυνατόν, για ισότητα και δικαιοσύνη στο κοινωνικό γίγνεσθε. Στοχεύουν να καταστήλουν οποιαδήποτε ειρηνική και δίκαιη διαμαρτυρία για δικαιώματα καθημερινής ζωής και αξιοπρέπειας των ανθρώπων, του μόχθου και της δουλειάς, που είναι τα στοιχειώδη, η τροφή, η ένδυση και η υπόδηση, η στέγαση, το δικαίωμα στην παιδεία και στην υγεία, τα οποία έχουν καταστεί πανάκριβα εμπορεύματα. Με δούριο υπό το φάντασμα του κορονοϊού, από ό,τι φαίνεται, επιχειρείται ως κατάλληλη ευκαιρία αυτήν ακριβώς τη χρονική περίοδο να νομοθετηθούν συλλήβδιν μια σειρά από αντιδραστικές διατάξεις με σκοπό να κάμψουν το φρόνημα του λαού συνολικά και ειδικότερα όλων των εργαζόμενων ανθρώπων του μόχθου και της δουλειάς, γιατί αυτό επιβάλλουν οι διεθνείς και ντόπιοι μονοπωλιακοί όμιλοι, έτσι ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να εκμεταλλεύονται άκοπα στο έπακρο, να ξεζουμίζουν κυριολεκτικά τους εργαζόμενους ανθρώπους, μεταξύ των άλλων και της ελληνικής κοινωνίας, αυτούς δηλαδή τους ανθρώπους που με περίσσια περηφάνεια στη ζωή εργάζονται σήμερα για να παράξουν τον κάθε λογής και αξίας πλούτο, ο οποίος όμως θα οδεύσει δυστυχώς ως άβουλο άγημα στις γιγάντιες ψυχρότατες τσέπες των παντός είδους μονοπωλιακών οργανισμών. Η συνεχής κινητοποίηση και η αμήλικτη προσπάθεια να μην ψηφιστεί και γίνει νόμος του κράτους και αν ομιγέννητο ψηφιστεί, τουλάχιστον ουδέποτε να εφαρμοστεί ως νόμος του κράτους, να μείνει άψυχο κείμενο στα χαρτιά και τίποτα παραπάνω, εκεί θα πρέπει τουλάχιστον να κατατείνει η προσπάθεια του κινηματός μας. Λέω τουλάχιστον. Αυτό θα είναι μια υγιέστατη αντίσταση, το αυτονόητο θα έλεγε κανείς δικαίωμα επιβίωσης των ανθρώπων του μόχθου και της δουλειάς, που δεν έχουν πού να αποθέσουν το μόχθο τους παρά μόνο στην καρδιά τους, βαθιά ψυχολογικά ξεριζωμένοι κι αυτοί από τα ψυχρότατα χτυπήματα των πολυεθνικών και κολοσσών παγκόσμιων επιχειρήσεων. Αγαπητοί συναγωνιστές, σύντροφοι και φίλοι, οι πολυεθνικές και οι μεγαλοεργοδότες και οι πιστοί σε αυτούς, είπα και Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουν ανθρώπους με θεωρητικές γενικές γνώσεις, με άποψη και ουσία, αλλά θέλουν μόνο ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και κυρίως μεμονωμένα και όχι κοινωνικά άτομα, που να τους κάνουν πολλά τα αίτη, ώστε να τους είναι εύκολα εκμεταλλεύσιμοι και όχι άνθρωποι με κύρος, ουσία, συγκρότηση, άποψη, όρημη σκέψη και ασφαλώς να μην τολμούν να προβάλλουν ούτε ίχνος διεκδίκησης. Γιατί έτσι απρόσκοπτα μπορούν να τους αρπάζουν ό,τι παράγουν. Αυτό είναι στο DNA των μεγαλοεργοδοτών. Προσοχή, δεν πρέπει να έχουμε καμιά αυταπάτη πάνω σε αυτά. Απαιτείται να μπει επιτέλους καλά στο μυαλό μας και να μας γίνουν συνείδηση τα εξής. Την εποχή της κρίσης του ψυχρότατου συστήματος που περάσαμε από το 2009 ως το 2018, οι μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στον κόσμο πλούτησαν τόσο όσο ποτέ στο μικρό αυτό χρόνο τον προηγούμενο αιώνα. Αυτό είναι γεγονός. Ούτε καν 100 άτομα, λιγότερα δηλαδή από 100 άτομα δισεκατομμυριούχοι, κατέχουν σχεδόν το μισό πλούτο της γης. Το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει περίπου πάνω από το 95% του παγκόσμιου πλούτου.
ενώ εξάλλου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα ζουν σχεδόν σε κατάσταση μόνιμης πείνας. Και εδώ έχω παράδειγμα την Ινδία, όπου είχα επισκεφθεί πριν από 9 χρόνια. Εκείνα τι γίνεται. Άρα, όταν λένε ότι έχουμε οικονομική άνοδο σε μια χώρα στο σύστημα που ζούμε, τα όποια αυτά ωφέλη πηγαίνουν απευθείας στους πρωτοκράτορες εργοδότες. Περαιτέρω, την ώρα αυτή που προωθείται το αντιλαϊκό αυτόνομο σχέδιο για ψήφιση, χιλιάδες άνθρωποι και στη μαρτυρική αυτή χώρα μας του μόχθου διολυσθένουν στην απόλυτη φτώχεια και ρωτώ, πώς είναι δυνατόν να μην αντισταθεί εδώ και τώρα κανείς, ώστε να ανατραπεί πλήρως η γενικότερη αντιλαϊκή αυτή κατάσταση. Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι κατά τον τεράστιο ουμανιστή ποιητή μας Κώστα Βάρναλη, προσοχή, ποτέ δειλή μοιραίη και άβουλη αντάμα με προσμονή ενός θάματος δεν πρέπει να γίνουμε. Γιατί αν κάτι τέτοιο δυστυχώς συμβεί, τότε το ελάχιστο που θα μας πρέπει θα είναι το επιτύμβιο επίγραμμα του εξίσου μεγάλου μας ποιητή Τάσου Λιβαδίτη, ότι εδώ κοίταται κάποιος που ο φόβος του τι θα πουν οι άλλοι και η ματαιοδοξία του να αρέσει, του αφαίρεσαν ό,τι είχε δικό του, έτσι που σχεδόν εδώ δεν κοίταται κανείς. Συγχωρέστε με, θα κλείσω με λίγους στίχους. Λοιμός στο καθαρτήριο των ψυχών μας, τρέχει η μέρα άδοξη στις προσδοκίες μας, κουρέλι να αποθέσει στις καρδιές μας το εύδοξο κερί της λιτανίας μας, ντάλα χειμώνα στις καρδιές μας, άστορα στον κλειό της μοναξιάς μας κλείνει. Μικροχαρές, ματιές ερώτων, κυκλικά αναδεύουν στη βαρύτητα του εαυτού μας, χωρίς στάση ανάπαυσης κοινωνική. Θέλουν τα όνειρά μας να παγώσουν στο αιώνιο τέμπο της Ανταρκτικής χωρίς ελπίδα. Ζητούν τα βήματά μας να στεκιώσουν ευνίδια στις φτώχειας στην παγίδα. Ποθούν μαντάτα όριμων καιρών να ξεχαστούνε και όσα γενναία έρχονται να απαλληφθούνε. Του λοιμού όμως τα σύνδρομα θανατερά υπέβουν και με δούριο ύπο τη σιωπή μας χωρίς εμπόδιο σημαδεύουν τα έγκλειστά μας κοινωνικά διέξοδα και μη με τα μαρτυρολόγια και την αναμονή. Γι' αυτό χωρίς σιωπή ας μπούμε διεκδικώντας κοινωνικό χωρόχρονο από το μερτικό της γης, συναισθημάτων και αγαθών στους θυβαρούς μας όμως. Μπορούμε, ακούστε, με λαλιές βαρύτητας και ήθους, κοινωνικές για ίσα μεράδια ζεστού μόχθου, ίσες βραγές αξίας αγάπης και αγαθών να δράξουμε. Ευχαριστώ πολύ.